Τους καλούς τους, επιστρέψαμε. Κανείς. Δυναμώστε το λίγο τώρα που είμαστε στην κουζίνα. Έτσι. Η κουζίνα θα είναι μουσική. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πάμε, 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 γεια σου, πάμε. Όλα. Τι θα μου ετοιμάσεις σήμερα? Σου έχω συνταγάρα σήμερα. Για πες. Πολύχρωμες φακές με λαχανικά και λουκάνικο. Το οποίο λουκάνικο είναι γεμιστό με φιστική γίνηση. Ω, καλά. Τώρα με παλαβώνεις, έτσι. Να σου πω πάρα πολλά. Όπως βλέπεις, έχω μία σοτέζα η οποία ήδη έχει αρχίσει και καίει. Και όπως καταλαβαίνεις, εγώ θα πάρω πιατάκι να δοκιμάζω. Πάμε όμως να πούμε πρώτα τα υλικά μας. Ναι. Και θα σου έχω πιατάκι εδώ να δοκιμάσεις. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πολύχρωμες φακές με λουκάνικο και λαχανικά. Με λαχανικά και λουκάνικο. 400 γραμμάρια τρίχρωμες φακές. 4 κουταλιές ελαιόλαδο. 1 καρότο κομμένο. Ένα κρεμμύδι και μία πράσινη πιπεριά. Τη πιπεριά τη κόψουμε παρέα. Μία πιπεριά φλωρίνης, 250 γραμμάρια ντοματίνια, 1,5 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, 300 γραμμάρια λουκάνικο με φιστίκι, είναι γεμιστό με φιστίκι, εγίνης μουτεβελής, 150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα τη Άρλα. Επίσης χρειαζόμαστε 3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο για το τέλος, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δεν λοιπόν, μου λες, είναι δηλαδή μέσα το φιστίκι στο... Ναι, θα το δεις τώρα, θα το κόψουμε. Είναι η καινούρια γεύση της εταιρείας Μουτεβελής. Κλείνουν και 50 χρόνια φέτος, είναι από το 1970 και έχουν λουκάνικα με καταγωγή πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να ψιλοκόψω εγώ λίγο πιπεριές. Εδώ έχω πράσινη πιπεριά και φλωρίνης. Έχω αφήσει ένα κομμάτι για να δείξω ότι θέλω να το κόψουμε πρώτα σε μπαστούνάκια. Βλέπεις, θέλω να γίνει ψηλό-ψηλό για να ταιριάζει ωραία με τις φακές. Ωραία. Είναι και τρόπος να το απολαύσουν τα παιδάκια μας όμως αυτό, ε. Ναι. Συνήθως τα όσπρια, ξέρετε, λένε «Δεν θέλω, μαμά» και παραπονιούνται. Λοιπόν, με τη βοήθεια του αγαπημένου μου Φώτη θέλω να δείξουμε εδώ αυτό το πιάτο. Εδώ που είναι πολύχρωμες φακές, θα δεις είναι πορτοκαλί, είναι μαύρες, είναι κανονικές φακές. Α, κυριολεκτικά μιλούσες πολύχρωμες, εγώ ναι. Φαντάστηκα χρωματιστά. Και βάλουμε... εδώ βέβαια, να πούμε ότι η φακή όταν βράζει λίγο αλλάζει το χρώμα της, εδώ τις έχω βρασμένες, έχουν βράσει μέσα στο ζωμό, δεν προλαβαίνω να τις βράσω τώρα, γι' αυτό τις έχω βρασμένες. Και πάμε να ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο στη σοτέζα μας, εδώ, 3-4 κουταλιές. Και... Καλή, τι νόστιμο που είναι το λουκάνικο. Ωραίο δεν είναι, θα ξεκινήσουμε με κρεμμυδάκι. Εδώ, κρεμμυδάκι, θα βάλουμε μέσα τις πιπεριές μας και έχω βάλει και ένα πιο μικρό τηγάνι για να κάνουμε τα λουκάνικα, θέλει δυνατή φωτιά και σιγά σιγά μετά θα βάλουμε και το καρότο μας εδώ, είναι τα λαχανικά, θέλω να τα σοτάρουμε, θα προσθέσουμε μέσα λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ωραίο δεν είναι, νοστιμάκι, νοστιμάκι. Λουκάνικα λοιπόν με καταγωγή. Έχουμε, η εταιρεία Μουτεβελής έχει λουκάνικα με συνταγές από όλη την Ελλάδα, όπως είναι και το Νικόνου, είναι Καλαμάτας, έχει πολύ ωραίο με ρίγανη, ριγανάτο. Το αγαπημένο μου που είναι το κοζάκικο και αυτό που είναι γεμιστό με φέτα, αλλά είναι και καινούργια γεύση, το φιστίκι που είναι γεμιστό, λουκάνικο με φιστίκι. Είναι φανταστικό. Είναι καπνισμένα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ, ναι, είναι καπνισμένα σε ξύλο οξιάς. Πάμε λοιπόν να ανοίξω μια συσκευασία όσην ώρα. Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά πιπεριές και κρεμμύδι με λίγο ελαιόλαδο. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία γεύση έχει και πόσο παντρεύεται ωραία το φιστίκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Στο είναι τέλειο. Τόσο... Λοιπόν, θέλω να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Εδώ. Και θα δεις μέσα το πράσινο που είναι το φιστίκι εδώ. Βλέπεις, κοίτα. Ναι. Έχει φιστίκι μέσα. Πολύ ωραία πατέντα αυτή, και μπράβο το τους. Τηγάνι μας καίει. Εδώ δεν θα βάλουμε, επειδή όπως ξέρεις το λουκάνικο, αν και τα συγκεκριμένα δεν έχουν πολλά λιπαρά, αλλά όσο και να είναι έχει το λουκάνικο λίγο λίπος, δεν θα βάλω καθόλου ελαιόλαδο, θα τα αφήσω να έρθουν να σοταριστούν. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε στη σοτέζα μας τα καρότα μας. Κάνεις όλα τα λαχανικά μαζί. Όλα τα λαχανικά με το μαζί. Με τον χρόνο που θέλει περισσότερο. Βάζεις πιπεριές, βλέπω. Ακριβώς. Το καροτάκι καρότα. Το αφήνεις μετά. Το αφήνω μετά, έτσι κι αλλιώς μου αρέσει να κρατάει λίγο. Ναι. Στο τέλος θα βάλουμε τα ντοματίνια μας. Και όταν είναι έτοιμα, βάζουμε μέσα τις φακές, τις οποίες έχουν βράσει. Τα λουκάνικα αρχίζονται να σοτάρονται. Εμένα μου αρέσει, αν και είναι νόστιμα, να τους βάζω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Αυτό δεν είναι όμως η κλασική φακή. Δεν είναι οι φακές που κάνεις. Και δεν είναι σαν σαλάτα. Αυτές οι ωραίες κρύες που μπορείς να το κάνεις σαν σαλάτα, δεν το λένε μωρέ παιδιά αυτό. Ναι, είναι σαλάτα φακή, η οποία σαλάτα. Αν θες μπορείς να τη φας και ζεστή, η χλιαρή να το πούμε καλύτερα, αλλά μπορείς να τη φας και κρύα με ζεστό το λουκάνικο. Και φυσικά έχουμε και το φρέσκο τυρί κρέμα της Άρλα, το οποίο δεν έχει συντηρητικά. Και έρχομαι και το βάζω από πάνω τελευταία στιγμή. Θα το δείξουμε γιατί θα το σερβίρουμε έτσι κι αλλιώς παρέα.
τα λουκάνικα έχουν αρχίσει και ψήνονται. Πω, όπως το λες. Λοιπόν, και κάπου εδώ αρχίζει σιγά σιγά τα λαχανικά μας. Να μου βάλεις λίγο ακόμα και εμένα μέσα ή να σου πάρω άλλο πιάτο. Τι θα σου βάλω. Λουκάνικο θέλω. Λουκάνικο. Μπορείτε εμένα, τώρα εδώ, έχω παλαβώσει. Εδώ. Είναι έτοιμο. Πάρα από εδώ να θες. Ευχαριστώ. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έλα, βάλε, βάλε, σου θες. Αλλά θα έρθει και ζεστό τώρα εδώ. Βρε, και κρύο το τρώγω. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε τώρα μέσα τις φακές μας. Να τις ανακατέψουμε τα λαχανικά, Ιώνα μου. Mm-hmm. Να βάλω αυτά πίσω. Και δώσε μουσική, χαμός θα γίνει σήμερα, σου λέω. Πήρε, κέφια. Τα αγαπώ. Και κάπου εδώ θα βάλουμε, κοίτα, τα ντοματίνια μας, ανακατέψουμε καλά και θέλουμε λίγη ώρα ακόμα και ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, το λουκάνικο είναι έτοιμο, κοίτα εδώ. Πες μου κάτι βασικό. Οι φακές για να... Καλά αυτό... Όλα τώρα, ζεστό, ζεστό πράγμα, έχουμε φιστίκι. Έχω τρελαθεί, ειλικρινά. Με τις φακές, ρε εσύ, Αλέξανδρε, πόσο χρόνο θέλουνε. Θέλω να τις βάλω να μουλιάζουν, πρέπει να κάνω τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Κατευθείαν στο ζωμό, περίπου 15 με 20 λεπτά η φακή έχει βράσει, θα τη δοκιμάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, κοίτα, θα σερβίρουμε τις φακές μαζί με τα λαχανικά μας. Mm-hmm. Εδώ. Ωραίο. Mm-hmm. Και πίστεψέ με ότι εγώ που έχω και τα παιδιά τους αρέσουν αυτά τα πιάτα. Πολύ ωραίο. Λουκάνικο με φιστίκι από πάνω. Και επειδή θέλουμε και μία δροσιά, έχουμε το φρέσκο τυρί κρέμα της Άρλα. Θα το βάλεις, αρέσει να το χρησιμοποιείς αυτό και είναι ωραίο. Ναι.